στον εκπρόσωπο των θυμάτων, των συγγενών των θυμάτων, για μας είναι ακόμα μαζί μας, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Σας θυμίζω ότι την περασμένη εβδομάδα κάναμε μία συζήτηση, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει μεγαλύτερη αξία και να δούμε πώς οι ίδιοι το σκέφτηκαν 4 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι δυνατόν? Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, 4 μέρες πριν τις εκλογές πάτε και κάνετε μήνυση? Μάλλον χρειαζόμασταν διασημότητα. Είχαμε ανάγκη από να γίνουμε πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και κάναμε αυτή την κίνηση για να βγούμε στα κανάλια και στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες. αυτά είναι... Δεν νομίζω ότι κάποιος επιβαίνοντας του τρένου ή συγγενής θύματος είχε σκοπό και καημό το πώς θα γίνει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα για το συγκεκριμένο τουλάχιστον θέμα. Εσείς είστε δημόσιο πρόσωπο, δημόσιο. Τέλος πάντων, είστε πρόσωπο από επιλογή. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς γίναμε πρόσωπα δημόσια από ανάγκη. Και κακή ανάγκη, μάλιστα. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο θέμα και να λέει ο Πρωθυπουργός για εργαλειοποίηση? Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μοντάζ ήταν. Δεν το είπε για εσάς, το είπε για τους μηχανοδηγούς. Αυτή είναι η εξήγηση. Ακούσαμε όλοι. Η αλήθεια, κύριε Σαχίνη, το είπε και για τους δύο. Ναι, ναι. Σωστά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το ρώτησε ο Χατζηνικολάου γιατί να είναι εργαλειοποίηση, δηλαδή να μας το εξηγούσε εκείνη την ώρα. Και ο Χατζηνικολάου έκανε πολλά λάθη σε αυτή τη συνέντευξη, τη συγκεκριμένη για τα ΤΕΠ με τον Πρωθυπουργό. Διότι ανέφερε ότι καταθέσαμε μία μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Η μήνυση που κατάθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων και πολλοί από τους Έλληνες ελεύθερους πολίτες, γύρω στα 45 άτομα εκτός συλλόγου υπογράψαν τη μήνυση, αναφέρει ρητά 16 άτομα με επώνυμο ιδιότητα και θέση. Είτε είναι κλεγμένα είτε είναι ιδιορισμένα. Και το 17ο άτομο είναι κατά παντός υπευθύνου που αφορά 15 ετία που θα έρθει ο εισαγγελέας να σκαλίσει τα χαρτιά για να βρει πραγματικά ποιοι είναι. Εμείς χθες, κύριε Κωνσταντινίδη, διαβάσαμε όλη τη μήνυση και κυρίως όλα τα ονόματα κατά των οποίων προσωποποιημένα στρέφεται η μήνυση και φυσικά το 17ο κατά παντός υπεύθυνο, όπως είπατε, αρξάμενοι από τον Πρωθυπουργό και πιάνοντας όλους τους υπουργούς διαχρονικά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι που πόνεσε περισσότερο? Ότι ονομαστικοποιήσατε τη μήνυση? Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι κάποια κίνηση την περιμένανε. Δεν ήταν εξαπίνης δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Προσπαθούν με τον τρόπο να το γυριστούν είτε με αυτό το εργαλειοποίηση του Πρωθυπουργού, είτε έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θα τα πούμε παρακάτω στη συνέντευξη, θα σας εξηγήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς οφείλαμε να δηλώσουμε μια παρουσία στην εισαγγελία Λαρίσης και να τους πούμε, όπως και έγινε, ότι είμαστε εδώ, διεκδικούμε τα αιτήματά μας και δεν φοβόμαστε. Όπως δεν πρέπει να φοβάται όλος ο ελληνικός λαός, όπως δεν πρέπει να φοβούνται οι δικηγόροι, αυτά που είπαμε και την προηγούμενη φορά, κύριε Σαχίνη, όπως δεν πρέπει να φοβούνται οι δικηγορικοί σύλλογοι, όπως δεν πρέπει να φοβούνται οι δικαστές και οι εισαγγελείς να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 16 μηνυόμενοι και πολλοί άλλοι, του πολιτικού και όχι συστήματος, είναι αναλώσιμοι. Σε 3 μήνες μέσα όλα τα μηνυόμενα πρόσωπα πιθανόν να μην υπάρχουν στο χάρτη της πολιτικής. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι και για το κόμμα τους και για τις κυβερνήσεις τους και για τις θέσεις που έχουν. Θα τους αλλάξει. Οι εταιρείες που δουλεύουν θα τους αλλάξουν. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιος Έλληνας ελεύθερος πολίτης σοβαρά σκεπτόμενος να φοβάται να μηνύσει αυτά τα πρόσωπα. Αυτοί που είναι. Δώσε ένα λεπτό, κύριε. Βεβαίως, όσο χρόνο θέλετε. Αυτοί που είναι αντικατάστατοι είναι αυτοί που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, αυτοί που δολοφονήθηκαν στο Μάτι, αυτοί που είναι στις κλίνες, τις εντατικές των νοσοκομείων και χαροπαλεύουν, αυτοί που είναι στα ράντζα των νοσοκομείων γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια, ράντζα είναι τα πιο πολλά, και οι επιβάτες που ενώ είναι μέρα δυστυχώς βλέπουν εφιάλτες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αντικατάστατοι. Αυτά ανέφερα στον ανακριτή, ήμασταν 2 ώρες μέσα και του είπα ότι με αυτό το κριτήριο, κύριε ανακριτά, θα κάνετε τις ενέργειες.
Σας ακούω, κύριε Σακίνη. Δυσκολεύομαι, θέλω να το πιστέψετε, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν είναι λόγια του αέρα. Δυσκολεύομαι, γιατί ειλικρινά σας το λέω. Έξω από το χώρο όλοι ξέρουμε τραγούδια. Και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, όλοι ξέρουμε τραγούδια. Αλλά μέσα στο χώρο είστε εσείς. Και μου κάνει εντύπωση η ψυχραιμία με την οποία προσεγγίζετε. Έχετε χάσει τη σύντροφό σας και οι άλλοι έχουν χάσει παιδιά, φίλους, φίλες, αγαπητικούς, αγαπητικές και πάει λέγοντας. Αλλά οι άνθρωποι που χαθήκανε είναι αναντικατάστατοι. Όλοι αυτοί που μηνύουμε είναι αναλώσιμοι. Κύριε Κωνσταντινίδη, ειλικρινά θέλω να μου πείτε, πώς νιώσατε όταν άρχισε να γίνεται θέμα, όχι, προσέξτε τι σας ρωτώ, όχι το αντικείμενο της μήνυσης, καλά το λέτε, αγανακτήσαμε να μάθουμε τι λέει αυτή η μήνυση, έτσι, αλλά το ότι εργαλειοποιείται μέσω της μήνυσης η εκλογική ημέρα. Πώς νιώσατε, ειλικρινά θέλω να μου πείτε. Είναι το σύνηθες γεγονός είναι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, να λέμε άλλα πράγματα. Το σύνηθες γεγονός είναι αυτό. Εντάξει, περιμέναμε τέτοιες κινήσεις, δεν είναι, δηλαδή ποιος θα σκέψει πάνω στην πραγματικότητα και στον καημό των ανθρώπων. Ποιος, μόνο κάποιος που πονάει. Αυτοί δεν πονάνε, αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα βρέθηκα σε ένα πάνελ, αλλά όχι στο ίδιο ακριβώς στιγμιότυπο, με καθυστέρηση ενός Τετάρτου το πρωί στο Open. Ήταν ο κύριος διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο τωρινός, με το μους, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον έχουμε μηνύσει αυτό, να. Συνεχίστε, και εμένα δεν μου έρχεται τώρα, αλλά συνεχίστε. Τότε διαμερθήκαμε και έλεγε, γιατί είχε βγάλει ένα ρεπορτάζ με κάποια που έγιναν κάποια κλοπή καλωδίων, κάποια δολιοφορά έγινε στα καλώδια και δεν δουλεύαν οι σηματοδότες κτλ. Και κάναν το ρεπορτάζ οι δημοσιογράφοι και ήρθε ο διευθυντής να απαντήσει το ΟΣΕ ότι αυτά γίνονται και ότι κάναμε εμείς την έρευνα, τη μελέτη και κάναμε μια καταγραφή και το δώσαμε στην υπηρεσία για να προχωρήσει προς τα πάνω να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή ήταν η απάντηση του διευθυνού συμβούλου. Ο κύριος Πατέρας. Όχι, ο Πατέρας είναι ο πρώην. Ο νυν. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αφού έφυγε από το πάνελ και ρωτήσαμε εμένα μετά για τα θέματα που με ρωτάτε κι εσείς, απάντησε ότι η θέση του διευθυνού συμβούλου δεν είναι να κάνει καταγραφή. Εποπτεία πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Να κάνει εποπτεία και άμα δει κάποια ατασταλία, αμέσως να τη διορθώσει και άμα υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας, να σταματήσει το σιδηρόδρομο. Η δουλειά του αυτή είναι. Όπως είναι και η δουλειά του τη δράση. Δηλαδή το αυτονόητο είναι αυτό. Ναι. Το να κάνει καταγραφή δεν σημαίνει. Γι' αυτό του κάναμε μήνυση. Γιατί δεν κάνανε σωστά τη δουλειά του. Τη μήνυση την καταβάλαμε ακριβώς για αυτόν τον λόγο κάναμε. Για να κάνουν το αυτονόητο. Είπατε ότι υπάρχει από εδώ και πέρα ένας δρόμος που σας γεννάει πολλά ερωτηματικά για το χειρισμό της υπόθεσης. Γιατί? Βεβαίως. Γιατί? Να ακουστεί. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς πέσαμε σε ένα... Η τραγωδία, το έγκλημα στα Τέμπη έπεσε σε μια στιγμή που... ήταν αναγκαίες οι εκλογές. Μου λέει εδώ ένας ακροατής, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εννοείται, λέει, τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη. Μπράβο. Βοηθάνε και οι ακροατές. Ναι, ναι. Το μυαλό μου τώρα έχει τόσο αγαπητό. Λογικό. Λογικό. Ναι, ναι. Πέσαμε δυστυχώς στο στιγμιότυπο του να γίνουν εκλογές. Και αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια διάλυση της Βουλής. Και στην προκειμένη περίπτωση, μετά από 10 μέρες πάνω κάτω, θα σχηματιστεί μια βουλή. Αυτοί αυτοί γαυγίζουν και μαλώνουν, κάνουν σκυλοκαυγάδες στα κανάλια όλα τα πολιτικά πρόσωπα και οι διεκδικητές των εδρών, μετά τις εκλογές, όλα τα τρία μεγάλα κόμματα, θα σε 4 μέρες μέσα το αργότερο θα δημιουργήσουν κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε το λόγο? Όχι, να μας τον πείτε όπως το νιώθετε εσείς, θέλω. Ναι, θα σας το πω. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί κυβέρνηση, διότι η μήνυση πρέπει να μπορέσει να πάει στο αρχείο. Να μην προχωρήσει παρακάτω. Αν λοιπόν συνεδριάσει η επόμενη Βουλή, έστω και 24 σε ένα 24ωρο μια φορά, τα δικαιώματα παραγράφονται. Μάλιστα. Εννοείται τη χρήση της πρόνοιας που υπάρχει για μια συνεδρίαση βουλής που είναι έτσι. Βεβαίως οι νομικοί λένε ότι δεν είναι τόσο απλό να παραγραφεί. Δεν θα μπω όμως αυτό. Θα μπω στο άλλο, ότι μου προξενεί εντύπωση ότι αμέσως μετά τη χαλαρότητα του Πάσχα το θέμα μπήκε κάτω από το χαλί. Απόδειξη
την Κυριακή έγινε μία κινητοποίηση στις Σέρες. Και τι σας είπαν? Και τίποτα. Ναι, και τι σας είπαν εκεί στις Σέρες? Γιατί ήτανε δεν... κάποια κανάλια εκεί, ναι. Τα οποία εγώ συνήθως όταν γίνονται τέτοια πράγματα ενημερώνω τους πάντες. Αλλά δυστυχώς εκτός από το διαδίκτυο η τηλεοράση δεν παίξανε τίποτα. Αλλά αυτό που έχω να πω να ενημερώσω τους ακροατές σας ήταν ότι αυτό το πράγμα που έγινε στις Σέρες έχει ένα, δηλώνει ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Ενώ βρισκόμασταν στο κέντρο της πόλης και στο δρόμο, τον πεζόδρομο, τον κεντρικό πεζόδρομο των Σερών, με την επωνυμία Κωνσταντίνος Καραμαλής, και ενώ ήμασταν κάτω από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή και ακουγόταν το σύνθημα «Μαύρο, μαύρο στον Καραμαλή, η θέση που του αξίζει είναι στη φυλακή», δεν συγκινήθηκε κανείς από το πολιτικό κομμάτι και ιδίως ο προέτειος του εγκλήματος, ο οποίος μας κουνούσε και το δάχτυλο μες στη Βουλή. Ότι ντροπή μας να μιλάμε για τους υπόλοιπους βουλευτές, ντροπή τους να μιλάνε για την ασφάλεια του σιδηρόδρομου. Δεν έχουν ντροπή αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ξεδιάντροποι. Πώς το λένε, δεν έχουν τσίπα, δεν συγκινούνται. Η Αγαθή από τις Σέρες μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: «Είμαι από τις Σέρες. Εδώ», λέει, «οι κομματικοί στις Σέρες λένε ότι ήταν πορεία κάτι αναρχικών. Η παρακμή δεν έχει πάτος στην πόλη και στη χώρα». Για να καταλάβετε τι γίνεται εδώ. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Η πραγματικότητα ποια είναι. Εγώ, εμένα οι καταβολές μου, κύριε Σαχίνη, είναι καραμαλικές. Δεν θέλω να μου πείτε τι είναι οι καταβολές σας. Δεν σας ρώτησα καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα οι καταβολές μου είναι καραμαλικές. Για μένα το καλύτερο πιστήριο, διαβατήριο με αρνητικό και πικρό τρόπο για σας είναι ότι έχετε ένα χαμένο άνθρωπο. Αφήστε τι είστε και τι κάνετε. Με γεια σας και χαρά σας. Ό,τι επιλέγετε. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Είναι νεκροί, οι δολοφονημένοι δεν έχουν κομματική ταυτότητα. Δηλαδή το αυτονόητο το κάνουμε εργαλείο ή το κάνουμε θέμα ότι προσπαθούμε να ρίξουμε κάποιον. Μα αν ο πρωθυπουργός της χώρας νιώθει αθώος και αυτός και όλο το συνάφι, ας παραιτηθούν στις ασυλίες τους, ας αφαιθούν στα χέρια της δικαιοσύνης και ας τους κρίνει κανονικά το δικαστικό λειτουργήμα. Ο κύριος Γενιδούνιας, αν καταλαβαίνω καλά, δημόσια λέει: «Απευθύνω μία πρόσκληση, παύλα πρόκληση. Εμείς έχουμε καταγραφές. Τι ζητήσαν στο μηχανοδηγό? Να πάει με 140. Αν ο ΣΕ λέει ότι δεν το είπε η διοίκηση και του είπε συνέχισε με 70, ας το βγάλει». Καταλαβαίνετε γιατί το λέει φυσικά. Βεβαίως. Μάλιστα. Δεν έγινε καταγραφή. Δεν μας αποκαλύπτουν την καταγραφή, αλλά έχει γίνει μια καταγραφή όσον αφορά τον Πρωθυπουργό στις εξαγγελίες που στην συνέντευξη που έδωσε ο κ. Νικολάου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι τον Οκτώβριο ο σιδηρόδρομος θα λειτουργεί πλήρως. Κρατήστε λοιπόν την ημερομηνία αυτή, κρατήστε και το βίντεο και όταν θα έρθει ο Οκτώβριος να καλέσουμε τον πιθανόν τέος πρωθυπουργό, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, μπορεί να είναι και ο ίδιος πάλι πρωθυπουργός, μακάρι να είναι πρωθυπουργός, να τον ξανακαλέσουμε τον Οκτώβριο για να μας το δείξει ότι είναι έτοιμος ο σιδηρόδρομος όπως αυτό. Γιατί δεν ξέρω τι θα φανταστεί. Εδώ δεν έγινε 10 χρόνια ο σιδηρόδρομος. Θα γίνει σε 6 μήνες. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να ακούσετε μερικά σχόλια και μερικά ερωτήματα ακροατών. Απλού κόσμου. Σπύρος λέει: «Παρακαλώ. Όλοι πρέπει να υπογράψουν 12 εκατομμύρια τη μήνυση και όχι μόνο οι 100 άνθρωποι». Η Ελένη λέει: «Όπως εύστοχα είπατε, όποιος ξεσκεπάζεται κρυώνει παγώνει. Όποιος όμως πονάει, δεν ζεσταίνεται. Ό,τι καιρό και αν έχει. Εγώ μόνο ντρέπομαι και ζητώ συγγνώμη από αυτούς πονεμένους ανθρώπους». Άλλος λέει ότι πρέπει πριν την κάλπη να βουτήξουμε όλοι το μυαλό μας σε σκέψη και να σοβαρευτούμε. Και μήνυση και φυλακή να πάει κάποιος από αυτούς που κάνουν τη μήνυση συγγενής. Με βραχιολάκι θα είναι έξω όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ναι, αλλά ο πρόεδρος της Γαλλίας, παιδιά, ο πρώην, ο Σαρκοζή, έβαλε έστω το βραχιολάκι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μην τα λέτε έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Η Αγαθή, το διαβάσαμε. Η Κατερίνα, θα πρέπει έξω από κάθε εκλογικό κέντρο να υπάρχει ένας άνθρωπος με ένα πανό που να λέει «Μην ξεχνάτε τα Τέμπη». Αν χρειαστεί συλλογή υπογραφών για τη μήνυση, είμαστε όλοι μαζί τους. Αυτή τη φορά να μην μείνει κανείς ατιμόρυτος. Ο Νίκος, ρωτάω Σερέα στο Λονδίνο, ακούστε το αυτό, τι θα κάνετε με τον Καραμαλή που σας κοροϊδεύει. Μου απαντά, έχει δώσει δουλειές στις Σέρες. Άντε για παιδιά, λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, καλημέρα λέει, αξιότιμε κύριε Κωνσταντινίδη.
Έχετε δεχτεί απειλές με οποιοδήποτε τρόπο? Συγγνώμη για την ερώτηση, αλλά στη χώρα μας είναι της μόδος και οι εκτελέσεις, ξέρετε, λέει. Δεν φοβώ, προσωπικά τουλάχιστον εγώ δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Έχετε δεχτεί απειλές? Όχι, προς το παρόν. Μάλιστα. Μπορεί όμως να δεχτώ προτάσεις. Τι εννοείται να δεχτείτε προτάσεις, συμβιβασμού? Να πάρουμε, ξέρω εγώ, κάποια θέση κάπου δυναμική, να μας δώσουν κάτι, κάνα υπουργείο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να μας κάνουν πουθενά γενικό γραμματέα, δεν ξέρω. Ο Χρήστος, αυτές οι εκλογές θα αποτελέσουν ένα μέτρο της ευαισθησίας του ελληνικού λαού για τα εγκλήματα όπως αυτό των Τεμπών. Τώρα φαίνεται καθαρά γιατί αναβλήθηκαν οι εκλογές την Κυριακή των Βαΐων. Φαίνεται ότι οι πολιτικοί μας νοιάζονται μόνο για την καρέκλα και είναι ντροπή τους. Ο Θεμιστοκλής, νομικά οι συγγενείς των θυμάτων και των εργαζομένων μπορεί να εμπλέξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο που πήγαν όλα τα λεφτά για τον ΟΣΕ, πείτε στον κύριο Κωνσταντινίδη. Το γνωρίζουμε, πάνω σε αυτό κινούμαστε και θα σας πω και για τη μήνυση, θα σας απαντήσω. Για πείτε μας. Και μπορεί να υπογράψει. Το γνωρίζω αυτό. Είναι επόμενο βήμα που ξεκινήσαμε και κινούμαστε πάνω σε αυτό. Το μιλήσαμε και με τον κύριο Ανακριτή αυτό το θέμα. Μάλιστα. Το θέσαμε δηλαδή και τώρα θα πρέπει να κινηθούμε εμείς για να μπορέσει να γίνει επιτάπητο σε όλη η ιστορία. Λέει όσον εδώ... αφορά. Ναι. Ολοκληρώστε και θα σας απαντήσω. Όχι, πείτε το. Όσον αφορά, προηγήστε. Όσον αφορά το κομμάτι της μήνυσης που πρέπει να υπογράψει ο καθένας, ναι. Θα το τελειώσουμε αυτές τις μέρες. Θα δώσουμε επικοινωνία στον κόσμο να μπορέσει να έρθει επικοινωνία με εμάς, να του στείλουμε τη μήνυση, να τη δείξει στον δικηγόρο. Να είναι μια εμπεριστατωμένο. Η μήνυση είναι με εμπεριστατωμένο περιεχόμενο. Τα λέει όλα. Αυτός που είναι να δείξει τους στείλει όπως πρέπει και πρέπει ο εισαγγελέας να τους στείλει κατεπηγόντως εκεί που πρέπει. Λέει εδώ η φίλη μου η Ελισάβετ, καλημέρα. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου εγνωμοσύνη προς τον κύριο Κωνσταντινίδη και όλο το σύλλογο για τον αγώνα που κάνουν. Δεν ξέρω ποια δικαιοσύνη του κάθε ντογιάκου θα κάτσει στο σκαμνί και θα τιμωρήσει Μητσοτάκη, Καραμαλή, Σπίρτζη, Χρυσοχοίδη και όλους τους σχετικούς κυβερνήσεων, υπουργείων και εταιριών του σιδηροδρόμου. Θα ήθελα, αν θέλει ο κύριος Κωνσταντινίδης, να μας πει όσοι θέλουμε μπορούμε να επικοινωνήσουμε το σύλλογο ώστε να μας ενημερώσουν για τους τρόπους, όποιους τρόπους, ακόμη και οικονομικούς, με τους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε το δικαστικό τους αγώνα. Ζω στην Κρήτη, αλλά η απόσταση δεν είναι εμπόδιο. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο κοινής χρήσης που δεν δημιουργεί πρόβλημα που θα μπορούσατε να το δώσετε στη δημοσιότητα και τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Εκπρόσωπε? Όχι ακόμα, όχι. Σήμερα ή αύριο νομίζω θα ολοκληρωθεί κάτι και θα σας το στείλω στο mail, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Να το δώσω στο διαδίκτυο, στους ακροατές, να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να κλείσετε εσείς με όποιο τρόπο κρίνετε εσείς. Δεν θα σας υποβάλω τον τρόπο. Επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές και επειδή η κίνηση που κάναμε την Τρίτη να καταθέσουμε τη μήνυση, νομίζω η μέρα ήταν πιο σημαντική από τη μέρα των εκλογών, θα παρακαλούσα όλο τον κόσμο όταν θα πάει να ψηφίσει και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή, αυτό που θα πω, να μην ξεχνάει τρία πράγματα. Αυτούς που μας βοήθησαν στα δύσκολα, αυτούς που δεν μας βοήθησαν στα δύσκολα και αυτούς που μας έστειλαν στα δύσκολα. Κύριε Κωνσταντινίδη, ειλικρινά σας ευχαριστώ. Κουράγιο, αντοχή και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.